να προχωρήσουμε μαζί μέσα στην Ευρώπη με τους Ευρωπαίους για το μέλλον μας. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, αυτό προσπαθούμε. Αυτό προσπαθούμε. Και είπα και δεν το είπα επικοινωνιακά ή σχηματικά. Έδωσα και κάποια παραδείγματα. Αν με ρωτούσε για αυτά ο κ. Καζινικολάου πριν τις εκλογές, θα έβγαζα φωτιές. Είναι η τέχνη του εφικτού. Ναι, κάνουμε μια προσπάθεια να διανύσουμε έδαφος. Σοβαρή προσπάθεια, συγκροτημένη προσπάθεια. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες και με ένα επικοινωνιακό κλίμα αρνητικό και μέσα και έξω από την Ελλάδα. Δεν επηρεάζει τον κόσμο όμως στην Ελλάδα μέσα. Τους έξω τους επηρεάζει. Δημιουργούν το κλίμα ότι εμείς δεν καταθέτουμε προτάσεις. Είναι αστείο το ότι δεν καταθέτουμε προτάσεις. Η πραγματικότητα είναι, για να τα πούμε τώρα, οι θεσμοί πολλές φορές έχουν διαφορετικές ιδέες και απόψεις μεταξύ τους για διάφορα ζητήματα. Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε. Όμως πρέπει στο τέλος της ημέρας, νυφάλια, να αξιολογήσουμε και να δούμε. Έχουμε έναν έντιμο συμβιβασμό ή από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει προσδοκία για έναν έντιμο συμβιβασμό. Εγώ μέχρι σήμερα που σου μιλάω παραμένω αισιόδοξος όχι για λόγους επικοινωνιακούς, αλλά γιατί πιστεύω ότι οι ισχυρές δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη θέλουν τον έντιμο συμβιβασμό. Υπάρχουν και κάποιες που δεν θέλουν τον έντιμο συμβιβασμό. Θέλουν την παράδοσή μας. Αυτό, αγαπητέ μου Γιώργο, δεν θα το έχουν. Εγώ δεν μπορώ να υποδηθώ τον ρόλο του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Αυτοί μπορούν να το κάνουν καλύτερα αυτό. Αν είναι για κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού, υπάρχουν άλλοι να το κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Θα πάω τα πράγματα ως εκεί που πάνε, ως εκεί που πρέπει να πάνε, με σεβασμό στη λαϊκή εντολή και στην αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και με έγνοια, να μην φτάσουμε σε σημείο όπου θα δημιουργήσουμε ζημιά. Κύριε Πρόεδρε, η γνώμη σας για την κυρία Μέρκελ είναι η ίδια με αυτή που ήταν προεκλογικά ή έχει αλλάξει μέσα από την προσωπική επαφή που είχατε μαζί της? Θέλω να πω, από το go back, Mrs. Merkel. Μαντάμ, είμαστε... είχα πει τότε. Τι λέτε? Μαντάμ. Μιλάτε μη ακουόμενη. Χωρίς μικρόφωνο δεν έχει εφευρεθεί ακόμα αυτό στην τηλεόραση. Εγώ θέλω να απαντήσει ο κύριος Πρόεδρος και θα σας δώσω το λόγο, κυρία μου, αμέσως μετά. Κοιτάξτε, δεν την γνώριζα προσωπικά. Και πράγματι, πολλές φορές η προσωπική γνωριμία σε κάνει να διαμορφώσει μια εικόνα και έχετε για την ψυχολογία. Έχετε τώρα δηλαδή που την γνωρίσατε? Συγγνώμη που ρωτώ έτσι, αλλά... Λέω ότι δεν μπορούσα να έχω γνώμη σε ό,τι αφορά την προσωπικότητά της. Ναι. Είχα τη γνώμη και την οποία διατηρώ σε ό,τι αφορά το πολιτικό σχέδιο που υπηρετεί, τις πολιτικές της απόψεις. Τώρα που την γνώρισα από κοντά, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τυχαίο που έχει μείνει τόσα χρόνια καγκελάριος. Είναι μια ανατολικογερμανίδα, πάρα πολύ τακτική και επιμελής, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, μελετημένη, διαβασμένη, και η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχει αυτή την γερμανική κουλτούρα, όπου θέλει, και αυτό νομίζω ότι είναι καλό στη σχέση μας, να λέει ο άλλος την αλήθεια, να μην κοροϊδεύει. Και εγώ αυτό επιχειρώ. Επομένως, η δημιουργική ασάφεια δεν της αρέσει. Κοιτάξτε, η δημιουργική ασάφεια όμως, μην ρίχνουμε, δεν το γράψε ο κ. Βαρουφάκης αυτό το κείμενο, κ. Χατζηνικολάου. Άλλοι το γράψανε. Και άλλοι βάλαν τη δημιουργική ασάφεια. Ίσως ο κ. Βαρουφάκης έχει την ευθύνη, διότι ήταν καλόπιστος απέναντί του και θεωρούσε ότι βάζουν τη δημιουργική ασάφεια για να βοηθήσουν. Ενώ τη βάζανε για να ξανακερδίσουν το έδαφος αμέσως αργότερα. Έτσι όπως αποδείχτηκε τουλάχιστον. Μάλιστα.